μας. Καλησπέρα Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλησπέριζω και τους ακροατές, τηλεθεατές. Εδώ έχεις κάνει μια καταπληκτική δουλειά και πράγματι είσαι άξιος συγχαρητηρίων. Ξεκινήσουμε δίνοντας έναν ορισμό του εφελοντισμού ως έννοια. Χθες, επειδή προχθές ήταν η Παγκόσμια Μέρα Εθελοντισμού και είχαμε κάνει και μια εκδήλωση στο Δήμο Ηρακλείου, η Ακαδημία Εθελοντισμού τίμησε σε αυτή την επέτειο της Παγκόσμιας ημέρας τον ανώνυμο εθελοντή. Και καθώς έψαχνα κάποια στιγμή να βρω κάποιους όρους, είδα μια ωραία αποτύπωση του εθελοντισμού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου και θα τη διαβάσω όπως την έχω βρει. Ως έννοια δεν μπορεί απλά να ερμηνευτεί με λέξεις συγκεκριμένου και απόλυτα ορισμένου περιεχομένου. Γιατί όντως ο εθελοντισμός δεν μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί. Είναι μια ιδεολογία, μια πολιτική, κοινωνική ή ηθική αρχή, η οποία παραπέμπει σε βασικές αρχές και ιδανικά, όπως αλτρουισμός, γενναιοδορία, αλληλεγγύη, ανιδιοτέλεια. Και συνεχίζει. Ο εθελοντής δεν αρκείται απλά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, όπως απορρέουν από την ιδιότητά του ως πολίτης, αλλά με την ηθελημένη του προσφορά παρέχει υπηρεσίες για συγκεκριμένους σκοπούς, είτε ατομικά είτε μέσω δραστηριοποίησής του σε συλλογικά σχήματα διαφορετικής οργανωτικής μορφής, σύστασης και διαβάθμισης. Θα έλεγα ότι είναι ένας όρος που αποδίδει σε έναν βαθμό τα στοιχεία τα προσωπικά, γιατί επιλέγει κανείς να είναι εθελοντής και με ποιο τρόπο μπορεί να κινείται στον χώρο του εθελοντισμού, είτε μέσα από ατομικές πρωτοβουλίες, είτε μέσα από συλλογικά σχήματα που συνήθως συμβαίνει. Ας ευλογήσουμε λίγο τα χέρια μας σαν εκπομπή. Ας πούμε ότι έχουμε κάνει μικρές προσπάθειες συμμετέχοντας και δίδοντας τότε τις επικοινωνίες εκπομπή σε αρκετές οργανώσεις αλλά και τόπους που έχουν σαν κύριο θεμάτους άνθρωπο κυρίως το συνάνθρωπό μας. Μα ο εθελοντισμός είναι ανθρωποκεντρικός. Ο εθελοντισμός έχει ως αναφορά τον άνθρωπο. Και κυρίως από εκεί ξεκινάει και εκεί τελειώνει. Γιατί πάνω απ' όλα έχει το στοιχείο της προσφοράς στον συνάνθρωπο, με κύριο στόχο να γεμίσουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι που προσφέρουμε υπηρεσίες, που προσφέρουμε τη βοήθειά μας, είτε σε δύσκολες στιγμές, είτε μέσα από την καθημερινότητα, σε διάφορους τομείς. Και μετά είναι ωφελημένος ο ευεργετούμενος. Πολλές φορές δηλαδή έχουμε την αίσθηση ότι είναι ωφελημένος ο ευεργετούμενος, ενώ είναι αυτός που ευεργετεί. Αυτός, εντός εισαγωγικών η λέξη ευεργετεί, αυτός ο οποίος είναι ο πιο ωφελημένος. Γεμίζει ο ίδιος με συναισθήματα τα οποία τον κάνουν να νιώθει πολλές φορές πάρα πολύ καλά με τον εαυτό του και να νιώθει και χρήσιμος και καλύτερος άνθρωπος στην κοινωνία. Το καταλαβαίνω πλήρως και το έχω νιώσει και επειδή έχω μια ευαισθησία ιδιαίτερα στα παιδιά, όταν κάποια στιγμή έχω μια συνεργασία και τα παιδιά γίναμε ένα κουβάρι σε μια προσπάθεια που συμμετείχαν οι φορείς πολλές νέες και μόνο. Μπορώ να πω, έφυγε όλη η κούραση, έφυγαν τα πάντα και ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Είναι αλήθεια από την ενασχόληση των ανθρώπων τον εθελοντισμό, η ηθική ικανοποίηση που νιώθει κανείς όταν βοηθάει κάποιον, όταν στηρίζει κάποιον, κυρίως σε δύσκολες στιγμές. Θα έλεγα ότι κάποιοι βιώνουν και έντονα συναισθήματα, όπως είναι οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας, που βιώνουν μάχη της φωτιάς, σεισμό, τις πλημμύρες. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν έντονα συναισθήματα, γιατί νιώθουν εκείνη τη στιγμή που θα βοηθήσουν, που θα σώσουν κάποιον, που θα καταφέρουν να σώσουν ζωές ζώων. Και είχαμε παραδείγματα φέτος το καλοκαίρι πολύ, πολύ ισχυρά. Νομίζω ότι αυτό δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Όμως πρέπει να πούμε ότι ο εθελοντισμός είναι ολιστικός. Έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που προσφέρουν εθελοντικό έργο που δεν φαίνεται, που δεν είναι ίσως τόσο πολύ έντονο όπως είναι το έργο των εθελοντών της πολιτικής προστασίας, αλλά που είναι εξίσου σημαντικό, όπως είναι οι εθελοντές, ας πούμε, που προσφέρουν ανακουφιστική φροντίδα σε ογκολογικούς ασθενείς. Είναι πολλά τα πεδία της δράσης. Είναι η τρίτη ηλικία, είναι τα αμαία, είναι η προστασία του περιβάλλοντος, τα δέσποτα. Έχει πολλούς τομείς ο εθελοντισμός. Τα οποία θα πούμε okay. Στη συνέχεια. Πάνω σε αυτό θα ήθελα επίσης να πω στους ακροατές ότι είναι μέρες
εκπομπές. Είχαμε εδώ κοντά μας την ΔΟΚ, την Ιδιωτική Ομάδα Κρίσεων, που πραγματικά το καλοκαίρι βοήθησαν τα μέγιστα και το αξίζει ένα μπράβο. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Ήταν η ζεστασιά αυτών των ανθρώπων με κέρδισε, με αγκάλιασαν και έγινα μέρος της ομάδας τους. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, τις οποίους πιστεύω να έχω κοντά μας και σε μια εκδήλωση που θα κάνουμε η Ένωση Ποντίων Νέας Σμύρνης, παρουσιάζοντας το ημερολόγιο του 2022 με θέμα 100 χρόνια της μικροθεατικής καταστροφής. Ναι, ναι. Είναι μια σημαντική επέτειος. Μετά τα 200 χρόνια αυτή είναι μια εξαιρετικά σημαντική επέτειος. Έχοντας μια προσωπική ενασχόληση με πολιτιστικούς συλλόγους, γιατί το κομμάτι που περισσότερο είναι πολιτική σύλλογη, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας έχει τύχει και συλλογικά αλλά και ατομικά να θέλουν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο, και όντως δεν θέλω με κανέναν τρόπο, έχω ακούσει αυτή τη φράση, ή το όνομά μου. Ναι, γιατί κυρίως το κάνω για τον εαυτό τους. Με αφορμή την εκδήλωση που είχε για τους ανώνυμους εθελοντές. Ναι, ναι, ναι. Θα το αναφέρω έτσι. Ναι, ναι. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να πω ότι φέτος η Ακαδημία Εθελοντισμού, η οποία κάθε χρόνο έχει αποφασίσει να τιμά την ημέρα αυτή σε ένα διαφορετικό Δήμο, σε διαφορετικά σημεία της χώρας. Πέρυσι ήμασταν στο Δήμο Μαρουσίου, φέτος στο Δήμο Νέου Ηρακλείου. Του χρόνου νομίζω ότι θα είμαστε ήδη στο Δήμο Χολαργού, ο οποίος μας ζήτησε από τώρα να κλείσει την ημεροφηνία, ο κύριος Ηλίας Αποστολόπουλος, ο Δήμαρχος. Νομίζω ότι φέτος κάναμε μια κίνηση που άγγιξε πολύ κόσμο. Αφιερώσαμε φετινή γιορτή, την Παγκόσμια ημέρα του εθελοντισμού, στους ανώνυμους εθελοντές του καλοκαιριού. Δηλαδή, όχι στους οργανωμένους εθελοντές. Τους τιμούμε όλους τους οργανωμένους εθελοντές. Οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας επιτελούν εξαιρετικό έργο. Η πολιτεία δηλαδή πολλές φορές χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να είχε επιτελέσει το έργο της στο έπακρον. Μην ξεχνάμε ότι σώθηκαν χωριά, σώθηκαν περιοχές. Φυσικά. Αλλά πρέπει να πω για τους ανώνυμους λοιπόν αυτούς εθελοντές, οι οποίοι πολλές φορές με κίνδυνο της ζωής τους, χωρίς γνώσεις, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς εξοπλισμό, αισθάνθηκαν την ανάγκη και έτρεξαν μέσα στη φωτιά να σώσουν ανθρώπινες ζωές, να σώσουν περιουσίες, να σώσουν ζώα. Για αυτούς λοιπόν τους ανώνυμους ανθρώπους που δεν το έκαναν ούτε για να τιμηθούν, ούτε για να ακουστεί το όνομά τους, ούτε γιατί περίμεναν ένα αντάλλαγμα, αισθάνθηκαν την ανάγκη να κάνουν αυτό εκείνη τη στιγμή. Για αυτούς τους ανώνυμους λοιπόν εθελοντές αφιερώσαμε την εκδήλωσή μας, γιατί αυτοί οι ανώνυμοι εθελοντές είναι μια ελπίδα για το αύριο. Μέσα από την καταστροφή βγήκε μια ελπίδα ότι ως κοινωνία έχουμε αντανακλαστικά, γιατί ως κοινωνία, η ελληνική κοινωνία είναι μια κοινωνία η οποία έχει ανθρωπιά, έχει φιλότιμο, έχει φιλεσπλαχνία, ανταποκρίνεται στο πρόβλημα του άλλου. Απλά να επισημάνω ότι αυτό απέχει από τον οργανωμένο εθελοντισμό. Στον οργανωμένο εθελοντισμό η Ελλάδα είναι πάρα πολύ πίσω σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλες χώρες. Εκεί έχουμε θέμα. Στη μάχη, στη δυσκολία, ο Έλληνας θα ανταποκριθεί, θα τρέξει, θα βοηθήσει στο ΟΜΑΤΙ, στις καταστροφικές πυρκαγιές φέτος, στους σεισμούς. Αλλά μόλις περάσουν λίγες μέρες, μετά ψάχνεις να ξεφορτώσεις μια ταλίκα και δεν βρίσκεις άνθρωπο να βοηθήσει ή σε αποθήκες. Η έννοια λοιπόν του οργανωμένου εθελοντισμού, δηλαδή ότι είμαι κάπου σε μια δομημένη διαδικασία, όπου κάθε εβδομάδα έχω τη βάρδια μου, έχω το χρόνο που θα αφιερώσω σε κάποιον συνάνθρωπό μου, έχω ένα έργο να επιτελέσω με στόχους, με αυτοπιθαρχία, με ομάδα που συνεργάζομαι. Σε αυτό λίγο είμαστε λίγο πίσω. Και εκεί προσπαθούμε να βάλουμε το στοιχείο της εκπαίδευσης. Εδώ τώρα πείτε κάτι γενικότερο. Ότι δες λέει έχουμε όλοι. Την υλοποίηση το χάνουμε. Είναι, γενικότερα. Είναι λίγο. Δεν είναι μόνο στο κομμάτι του εθελοντισμού. Χαρακτηριστικό μας. Μου δώσετε μια ωραία πάσα. Και είναι η επόμενη ερώτηση που θα κάνω. Ακαδημία Εθελοντισμού. Τι είναι και ποια είναι η ανάγκη της δημιουργίας της. Η Ακαδημία Εθελοντισμού γεννήθηκε. Γιατί η Ακαδημία, ναι, δηλαδή. Ναι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, η Ακαδημία Εθελοντισμού γεννήθηκε καταρχήν για να συνδέσει. Φαντάζομαι ότι να δεν συνδέσει. Είμαι ο πρώτος που ρωτάει. Όχι, αυτό. Όχι. Σαφώς. Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Γιατί ίσως να μην είναι τόσο γνωστό στον κόσμο και γι' αυτό είμαστε εδώ. Ακόμα ναι. Να το κάνουμε πιο γνωστό. Η Ακαδημία δημιουργήθηκε εδώ και 2 χρόνια. Σήμερα, μάλιστα, πρέπει να σου πω ότι ίσως δεν το γνωρίζεις. Σήμερα ήταν γενέθλια της Ακαδημίας.
Έχουμε, δύο... έχουμε δύο χρόνια πριν, δύο χρόνια ακριβώς, ένα ίδιο, ναι, το ίδιο βράδυ. Δεν τα κεράκια, δηλαδή ήρθατε χωρίς κεράκια. Έχεις δίκιο, έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Λοιπόν, πριν δύο χρόνια στην ΕΣΥΕΑ, κάναμε την παρουσίαση της Ακαδημίας Εθελοντισμού, που είχε σαν στόχο καταρχήν τη θεσμική θωράκιση του εθελοντισμού. Είμαστε μια χώρα η οποία μέχρι τώρα δεν είχε θεσμικό πλαίσιο. Και θα έλεγα ότι νιώθουμε και μια ικανοποίηση ότι αυτές τις μέρες μετά το πέρας της διαβούλευσης ενός πρώτου νομοσχεδίου που οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών τοποθετήθηκαν. Αυτή τη στιγμή είναι στη Βουλή. Είναι στη Βουλή αυτή τη στιγμή και το επόμενο διάστημα θα έχουμε ένα νομοσχέδιο που για πρώτη φορά διαμορφώνει, αν θέλεις, ένα θεσμικό πλαίσιο διαφάνειας με ένα μητρό, με φορολογικά κίνητρα, με ασφάλιση εθελοντών. Σαφώς θα το πω και αφθαρσώς, δεν μας ικανοποιεί απόλυτα το νομοσχέδιο αυτό. Δηλαδή, είναι περισσότερο προς μια ελεγκτική διαδικασία. Ο εθελοντισμός είναι ένα τεράστιο θέμα. Όμως, δεν πρέπει να αρνηθούμε ότι είναι ένα πρώτο βήμα, εξαιρετικά προς μια θετική κατεύθυνση. Διότι τόσα χρόνια η Ελλάδα ίσως είναι η μόνη χώρα η οποία δεν είχε θεσμικό πλαίσιο. Άρα, λοιπόν, η πρώτη μας προσπάθεια ήταν αυτή και πρέπει να ομολογήσω ότι είχαμε κάνει αρκετές προσπάθειες. Η κυβέρνηση έτυχε να έχει μια συγκεκριμένη προσέγγιση σε αυτό. Υπήρξε συνεργασία δική μας με συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα της κυβέρνησης, συνεργαστήκαμε και νομίζω βγήκε ένα αποτέλεσμα αρκετά ενδιαφέρον. Εδώ θα συμπληρώσω και νομίζω θα συμφωνήσετε ότι από το να είμαστε στο μηδέν είναι το πρώτο βήμα. Σαφώς, σαφώς. Δεν υπήρχε τίποτα. Τώρα υπάρχει. Και μάλιστα από εδώ και μπρος να πούμε και κάτι. Έχοντας σαν μια βάση ένα νόμο, ένα νομοσχέδιο, μπορούν να γίνουν. Θα υπάρξει ένα μητρό, θα υπάρξει διαφάνεια, καταργείται ο όρος μη κυβερνητικές οργανώσεις, το ΜΚΟ που δυστυχώς έχει συνδεθεί και με ένα μαύρο κομμάτι του χώρου της κοινωνίας των πολιτών και θα ονομάζονται ΟΚΙΠ, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με μητρό που όμως, θα είναι... επιτρέψτε, μην πάμε να αλλάξουμε... Όχι, δεν αλλάζουμε τα ρούχα, πώς τα λένε, ο Μανολιός για να τα δείξει απλά αλλιώς. Μπαίνουμε στην ουσία. Η ουσία από είναι αυτή ότι... τη θέση, ναι, ναι, καθόταν εκλεκτός καλεσμένος, ήταν από τους πρώτους διασώστες την περίοδο που είχαμε το κύμα στα νησιά μας και συγκεκριμένα στη Λέσβο και μου έλεγε αυτό το μελανό σημείο κάποιων οργανώσεων. Το οποίο μας ενοχλεί όλους. Εμείς είμαστε από τους πρώτους που το έχουμε καταδείξει αυτό και είναι λυπηρό αυτό. Αυτό το μελανό σημείο πήγε να γίνει μελανό για τη χώρα. Θα σου αποκαλύψω κάτι, ότι ένας από τους λόγους που η Ακαδημία Εθελοντισμού έχει και διακριτικό τίτλο, τον τίτλο Help Ελλάς, είναι ο εξής. Είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει βγει πληγωμένη μετά από 10-12 χρόνια οικονομικής κρίσης, η οποία είναι μια οικονομική κρίση η οποία προήλθε μέσα από μια αξιακή κρίση, πρέπει να το πούμε αυτό. Είχαμε το πρόβλημα του μεταναστευτικού, είχαμε το πρόβλημα της μετανάστευσης. Πάνω από 600.000 νέα παιδιά έχουν φύγει στο εξωτερικό. Το γνωρίζω ο ίδιος προσωπικά, γιατί και ο γιος μου έχει φύγει στο εξωτερικό. Είχαμε όλη αυτή την οικονομική κρίση, την ανεργία, την ακρίβεια. Ο κορονοϊός και η πανδημία, η οποία πέρασε πρόσφατα, συν το γεγονός ότι πλέον η κλιματική κρίση είναι μπροστά στην πόρτα μας. Δηλαδή θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με ακραία καιρικά φαινόμενα. Όλα αυτά λοιπόν διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον στο οποίο ο καθένας από εμάς δεν μπορεί να απέχει. Είμαστε πολύ λίγοι για να απέχουμε. Και γι' αυτό προωθούμε ο όρος Help Ελλάς, βγήκε ακριβώς για αυτό το λόγο. Δηλαδή καθένας βοηθάει την πατρίδα του όπως μπορεί. Αυτό που έλεγε ο Κένετι. Μην βλέπεις τι κάνει η πατρίδα για σένα, δες τι κάνεις εσύ για την πατρίδα. Άρα λοιπόν γι' αυτό ονομάσαμε Help Ελλάς, ο καθένας να βοηθάει την πατρίδα του με τις γνώσεις που έχει, με το χρόνο που έχει. Δεν μας ενδιαφέρει αν έχει λεφτά κάποιος, δεν έχει λεφτά, δεν μας ενδιαφέρει το κοινωνικό του επίπεδο, το οικονομικό του επίπεδο. Αυτό που μπορεί ο καθένας, σε αυτό που το αναλογεί, από τη γειτονιά του, από το δήμο του, από την περιφέρειά του, από την επικράτεια, μέχρι και τον απόδημο ελληνισμό. Έχουμε δημιουργήσει για πρώτη φορά ένα δίκτυο μεγάλο, το οποίο σε λίγο καιρό θα αρχίσει να ανακοινώνεται, δίκτυα σε όλο τον κόσμο που ενώνουν τους Έλληνες μέσω του εθελοντισμού. Γιατί πρέπει να πούμε τα αδέρφια μας, οι Έλληνες, σε κάθε δύσκολη στιγμή είναι κοντά μας. Και μην ξεχνάμε και μια εντυπωσιακή εκείνη τα 200 χρόνια, τη επανάσταση ξεκίνησε από το εξωτερικό. Οι Έλληνες είναι πάντα κοντά μας. Απλά κάποιες φορές ίσως δεν τους εμπνέουμε εμπιστοσύνη. Είναι όμως πάντα κοντά μας στις δύσκολες στιγμές. Και είναι ώρα να τους ανταποδώσουμε, να τους επιστρέψουμε μέρος της αγάπης τους. Καταρχήν θέλω να πω ότι αρχίζει μια
στη πλευρά μου, προς τους συμπατριώτες του εξωτερικού. Γίνεται μια προσπάθεια από την εκπομπή, αισιοδοξώ να το καταφέρω, να έχω ανταποκρίσεις από συμπατριώτες μέσω Skype, έστω να μας πούνε την καλησπέρα τους. Φυσικά. Και εμείς από εδώ θέλουμε να τους κάνουμε κάποια αφιερώματα, μουσικά αφιερώματα, ελπίζω να το καταφέρω. Είμαι σε καλό δρόμο και σε συναντήσεις, χρειάζεται και από την εδώ πλευρά να έχω μια συνεργασία με μουσικούς από διάφορες περιοχές. Έχουμε μια κοινή κατεύθυνση σε αυτό το τομέα. Ετοιμάζουμε κάτι προς το τέλος της χρονιάς, ένα αφιέρωμα συνολικά από την Ελλάδα μας προς τον απόδημο ελληνισμό. Αυτό είναι εξαιρετικό, είναι εξαιρετικό. Και είναι η πρώτη φορά που το αναγνώρω, γιατί συνήθως αφήνω σε εκπλήξεις προς το τέλος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ωραία, ωραία. Πάντως, γι' αυτό που με ρώτησε για την Ακαδημία. Η Ακαδημία, λοιπόν, για πρώτη φορά θέλει να συνδέσει στην Ελλάδα οργανωμένα και συντεταγμένα την σύνδεση να συνδέσει την εκπαίδευση με τον εθελοντισμό. Διότι ο εθελοντισμός έχει ανάγκη από ορισμένες δεξιότητες. Δηλαδή, τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη συνεργασία, την ομαδικότητα, την αυτοπιθαρχία, το νομικό πλαίσιο, η στοχοθέτηση, η συνέπεια. Λέει κάποιος, λέει, εγώ είμαι εθελοντής, λέει, άμα θέλω πάω. Όχι. Εάν είσαι κάπου δεσμευμένος σε ένα έργο, δεν έχει αν θέλω πάω, είμαι δεσμευμένος. Αυτό είναι κάτι το οποίο λείπει από τους Έλληνες. Άρα λοιπόν θέλουμε να εκπαιδεύσουμε τους Έλληνες στις γενικές δεξιότητες. Στην Ελλάδα, αν όλοι μας, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, είχαμε το 50-1 την έννοια της συνέπειας, μιλάγαμε σε άλλο επίπεδο. Σίγουρα. Δυστυχώς στη χώρα, αυτό έλεγα το πρωί σε ένα οδηγό επαγγελματία, οδηγό αυτοκινητή, ταξί. Του λέω. Δυστυχώς στην Ελλάδα θεωρείται συγκριτικό πλεονέκτημα να είσαι συνεπής, κάτι που είναι αυτονόητο σε άλλες χώρες. Έτσι, λοιπόν, θα μέσα από την ψηφιακή, ετοιμάζουμε την πρώτη εκπαιδευτική πλατφόρμα εκπαίδευσης. Υπεύθυνος για όλο αυτό το εκπαιδευτικό έργο είναι η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ο κύριος Κόκος, ο οποίος θεωρείται γκουρού στον χώρο της εκπαίδευσης. Συνεργαζόμαστε επίσης και με το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών, με την κυρία Σοφία Κατζηνικολάου, η οποία έχει την ευθύνη του συντονισμού. Έχουμε εκπαιδευτές και έχουμε και θεματικές ενότητες. Δηλαδή, λέει κάποιος, ας πούμε, μπαίνει στις έχει ένα τριμηνιαίο πρόγραμμα γενική εισαγωγή στον εθελοντισμό. Μετά τον ρωτάμε, τι είναι αυτό το οποίο σου αρέσει, γιατί χτυπάει η καρδούλα σου, γιατί δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ευαισθησίες. Εμένα μου αρέσουν τα ζώα. Εμένα μου αρέσει η πολιτική προστασία. Εμένα μου αρέσει το περιβάλλον. Εμένα μου αρέσει η τρίτη ηλικία. Επιλέγει κάποιος τον τομέα που θέλει να ασχοληθεί. Ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, ο απόδημος ελληνισμός. Έχουμε λοιπόν 20 διαφορετικές θεματικές ενότητες. Οπότε κάποιος εξειδικεύεται σε αυτό, στην υγεία, στην ανακουφιστική φροντίδα. Εξειδικεύεται λοιπόν στον τομέα που θέλει, γίνεται από γενικός εθελοντής, να το πω έτσι, θεματικός εθελοντής. Και μετά μπορεί να επιλέξει να συνεργαστεί, γιατί και κάποιοι με ρωτάνε, δηλαδή αυτοί όλοι θα είναι εθελοντές δικοί σας. Όχι. Είναι σαν να τελειώνει κάποιος μια σχολή και μετά μπορεί να ασχοληθεί όπου θέλει. Μετά θα μπορεί να επιλέξει μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που θα θεωρήσει ότι μπορεί να τον εκπροσωπήσει, να τον αντιπροσωπεύει με το έργο της και να μπορέσει να ασχοληθεί. Κόστος. Το κόστος θα προσπαθήσουμε, δεν θέλουμε να έχει κόστος αυτό για τους εθελοντές. Θα κοιτάξουμε να καλυφθεί μέσα από το χώρο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δηλαδή η έννοια της πιστοποίησης και της εκπαίδευσης θέλουμε να μην επιβαρύνει τον εθελοντή. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να το καλύψουμε. Είμαστε ήδη σε επαφή με χορηγούς. Να πω επίσης ότι στη συνεργασία αυτή της εκπαίδευσης συνεργαζόμαστε και με την Forum Training, η οποία είναι ένα κέντρο διαβίου εκπαίδευσης που θα φροντίσει το θέμα της πιστοποίησης του εθελοντή. Έχουμε και κάποιες συνεργασίες ήδη σε εξέλιξη και με το εξωτερικό. Οπότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα μια νέα γενιά ενεργών πολιτών. Έχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα από τους βρεφονιπιακούς σταθμούς, τα μικρά παιδιά, είναι η μεγαλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε στη χώρα. Να εκπαιδεύσουμε τα μικρά παιδιά. Είναι αισιόδοξο ότι το Υπουργείο Παιδείας για πρώτη φορά δημιούργησε ένα πρόγραμμα δεξιοτήτων που βοηθάει τα παιδιά στο χώρο της ευαισθητοποίησης, στο χώρο του εθελοντισμού. Όμως χρειάζεται και άλλη επιπρόσθετη εκπαίδευση, χρειάζονται και άλλα προγράμματα. Εμείς θέλουμε να είμαστε αρρωγοί στην πολιτεία. Πιστεύουμε στη συμπόρευση, πιστεύουμε στις συνέργειες. Πρέπει να πω ότι για κάθε θεματική ενότητα που έχουμε θα συνεργαζόμαστε με μία ή δύο εθελοντικές οργανώσεις που έχουν σχέση με το αντικείμενο.
Παραδείγματος χάρη στο περιβάλλον συνεργαζόμαστε με την We for All. Στην υγεία συνεργαζόμαστε με το ΚΕΦ σε ανακουφιστική φροντίδα. Έχουμε διάφορους φορείς, δηλαδή σε κάθε θεματικό τομέα θα έχουμε συνεργασία με μια εθελοντική οργάνωση, προκειμένου να μπορούμε και εμείς να αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα και τη γνώση που έχουν οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι εξειδικευμένες πάνω στον τομέα. Άρα λοιπόν θα συμβάλλουμε ουσιαστικά στο να διαμορφώσουμε μια νέα γενιά πολιτών και ενηλίκων και μικρών σε όλη την Ελλάδα. Θα υπάρχουν τάξεις 25 ατόμων που θα μπορούν από όλη την Ελλάδα. Θα μπορούν να είναι κάποιος από το Καστελόριζο, από τη Ζάκυνθο, από την Καστοριά, από την Έδεσα, από τη Λάρισα, και αυτοί μετά θα συνεργάζονται και θα κάνουν και ασκήσεις μαζί. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί θα είναι διαδραστικό. Ακούγεται ενδιαφέρον πάντως. Ναι, θα είναι διαδραστικό και ταυτόχρονα έχουμε δημιουργήσει και το Εθνικό Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης και Αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα, όπου έχουμε συντονιστές σε περιφέρειες, έχουμε υπεύθυνους νομών, επικεφαλής δήμων, πυρήνες γειτονιάς, Help Ελλάς Εθελοντές Γειτονιάς, που όλοι αυτοί μπορούν να βοηθήσουν και σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν και την κοινωνική αλληλεγγύη, μια και στην Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι που αρέσει στον κόσμο. Δηλαδή, αρέσει τώρα, έρχονται Χριστούγεννα. Έχουμε προτάσεις από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να συνεργαστούμε εδώ, ελάτε να συνεργαστούμε εκεί, να στηρίξουμε γεροκομεία, να στηρίξουμε ορφανοτροφία, να στηρίξουμε δομές οι οποίες έχουν ανάγκη από βοήθεια. Βέβαια. Απλά αυτό δεν είναι ακριβώς εθελοντισμός. Είναι αλληλεγγύη. Ναι. Και κυρίως συμβαίνει στην περίοδο των Χριστουγέννων και στην περίοδο του Πάσχα. Ακριβώς. Ενώ θα πρέπει όλο το χρόνο να έχουμε ένα ενδιαφέρον. Εγώ λέω και για τον εθελοντισμό που τον γιορτάζουμε μια φορά το χρόνο. Και ότι... μία παρέμφεση, ζητώ συγγνώμη, όταν κάποιες φορές κάνει έναν τηλεμαραθώνιο, mm-hmm. εκεί βλέπουμε μια ευαισθησία σε αυτό που μπορεί ο κόσμος... Ο Έλληνας είναι φιλότιμος, Ο Έλληνας θα συντρέξει στον πόνο του άλλου, στο πρόβλημα του άλλου. Απλά επειδή το βιώσαμε και το καλοκαίρι, είναι πολλές φορές πολύ δύσκολο να βρεις ανθρώπους στη στιγμή που τους θέλεις, στη στιγμή που τους χρειάζεσαι. Θα συμφωνήσω, δεν γίνεται. Είναι κάτι που βγαίνει... Είναι στο DNA του Έλληνα το να βοηθάει τον άνθρωπό του. Και σε δύσκολες στιγμές οι Έλληνες ενώνονται. Αυτό είναι αλήθεια. Απλά επισημαίνω ότι η έννοια του να κάνω κάτι σε μια περίοδο που δεν υπάρχει συναισθηματική φόρτιση, δηλαδή δεν έχουμε ένα σεισμό, δεν έχουμε μια φωτιά, δεν έχουμε μια πλημμύρα, δεν έχουμε μια χιονοθύελα, έχει λιγότερους οργανωμένους εθελοντές. Θα έλεγα στη χώρα μας ότι μόνο σε δύο τομείς θα έλεγα ότι υπάρχει μία ανάπτυξη σε περιόδους που δεν υπάρχει κρίση. Είναι οι ομάδες πολιτικής προστασίας που ασχολούνται και με την πρόληψη. Βλέπουμε τι γίνεται στον Ημιτό με τις ομάδες. Υπάρχουν δηλαδή ομάδες που κάνουν εξαιρετική δουλειά και είναι άξιες συγχαρητηρίων. Και οι εθελοντές αιμοδότες. Η ΠΟΣΕ, ας πούμε, κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Παρόλο που έχουμε ανάγκη πολύ περισσότερη από αίμα. Θέμα αιμοδοτών και τα λοιπά, είμαστε πίσω και πρέπει να συνεχίσουμε την ευαισθητοποίηση σε αυτόν τον τομέα. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι είμαστε μια χώρα μικρή, είμαστε μια χώρα που γερνάμε επικίνδυνα. Να πω ότι το 2030 το 30% των κατοίκων θα είναι άνω των 60 ετών και κάτι που είναι σχεδόν δραματικό, το 2050 το 60% των κατοίκων της Ελλάδος θα είναι άνω των 60 ετών. Τι σημαίνει αυτό, ότι ολιγοστεύουμε, ότι είμαστε μια χώρα... Άλεγα δημοσίων υπαλλήλων, μεταναστών, μεγάλης ηλικίας, έχουν φύγει νέα γενιά. Άρα δεν περισσεύει κανένας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καθένας έχει ατομική κοινωνική ευθύνη. Δεν λέμε την ατομική ευθύνη που ακούστηκε πολύ έντονα την περίοδο του κορονοϊού. Μιλάμε για ατομική κοινωνική ευθύνη. Όπως μιλάμε για εταιρική κοινωνική ευθύνη για τις επιχειρήσεις, εμείς μιλάμε ότι θέλουμε να αναπτύξουμε στις πλατιές μάζες του κόσμου την ΑΚΕ, την ατομική κοινωνική ευθύνη. Δηλαδή ότι είμαι υπεύθυνος κι εγώ για οτιδήποτε γίνεται γύρω μου. Δεν μπορούμε να λέμε για όλα αυτά το κράτος ή να τα φροντίσει όλο το κράτος. Ακούω πολλές φορές μερικούς που λένε αυτό δεν είναι δουλειά δικιά μου, είναι του κράτους. Μα δεν μπορεί, δεν φτάνει. Δεν φτάνουν οι ανθρώπινοι πόροι. Πριν, ακόμα όταν είμαστε μαθητικά χρόνια, υπήρχε η φράση του 70 και θα το όχθε βαριέσαι του Έλληνα. Όχθε βαριέσαι εγώ. Ασχοληθώ, εγώ θα κάνω. Γι' αυτό μίλησε προηγουμένως για αξιακή κρίση. Δεν φτάσαμε τυχαία στην οικονομική κρίση. Συμφωνώ απόλυτα με δεις πλήρως συμφωνώ ότι είχαμε και ακόμη έχουμε κρίση αξιών. Σαφώς. Που θέλουμε εκπομπές να συζητάμε πάνω σε αυτό. Και μετά θεωρώ είχαμε διοικητική κρίση που επέφερε και την οικονομική. Ταπεινή μου άποψη.
Συνήθως η εικόνα που έχουμε σε επίπεδο, αν θέλεις, πολιτικών ηγεσιών και πολιτικές ηγεσίες, γιατί και οι πολιτικοί εκλέγονται από τον ίδιο το λαό. Οι πολιτικοί εκπρόσωποι επιλέγονται μέσα από τον ίδιο το λαό. Είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας. Δηλαδή, λάθη που έχουν γίνει σε θέματα διαχείρισης του τρόπου διοίκησης της χώρας, σαφώς είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας. Επειδή και λόγω επαγγέλματος, βλέπω, έχω επαφή με το τελειένια, βλέπω βήματα που προσπαθούμε να γίνουμε λίγο πιο ευέλικτοι σαν κράτος. Και αυτό έχω ένα παράδειγμα γενικού προσώπου που ήθελε να έρθει από κοινωνικά και που είσαι μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Πριν χρόνια δεν θα μπορούσε. Είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ θετική. Δηλαδή είχαμε μια επιτάχυνση, θα έλεγα ότι είναι τα καλά της πανδημίας. Δηλαδή η πανδημία μας σώθησε να βάλουμε σε ζωή την τεχνολογία, να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία, να γίνουμε ξαφνικά πολίτες μιας προωθημένης έτσι δημοκρατίας με τον τρόπο που κινούμαστε και αυτά είναι τα καλά της πανδημίας, να πούμε. Να πούμε και για τους στόχους της Ακαδημίας. Η Ακαδημία έχει φιλόδοξους στόχους. Όταν ξεκινήσαμε, χαράξαμε ένα σχέδιο δεκαετίας. Φανταστώ ότι δεν είσαι μόνος σου, δίπλα υπάρχει μια ομάδα. Υπάρχει επιτελείο πολλών ανθρώπων. Να φανταστείς ότι για κάθε έργο που θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα μπορούσε να είναι ένας φορέας ξεχωριστός, υπάρχει ξεχωριστή ομάδα που δουλεύει. Ας πούμε στο πρόγραμμα Help the People, που γεννήθηκε μέσα στον κορονοϊό, θυμάσαι ότι πέρυσι όταν πρωτοξεκίνησε η πανδημία, είχαμε ένα φόβο μήπως ζήσουμε στην Ελλάδα τα γεγονότα της Ιταλίας. Εκεί λοιπόν στην πρώτη καραντίνα που κλειστήκαμε στα σπίτια μας, υπήρξε προβληματισμός από πολλούς ανθρώπους και υπήρξαν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τρώγανε σίδερα γιατί δεν ήξεραν τι να κάνουν. Και λοιπόν σκεφτήκαμε κάτι γιατί άρχισαν τα τηλέφωνα. Ξέρεις, εγώ είμαι ψυχολόγος, μπορώ να βοηθήσω. Εγώ είμαι γιατρός, μπορώ να βοηθήσω. Εγώ είμαι κοινωνικός λειτουργός, μπορώ να βοηθήσω. Και έτσι σκεφτήκαμε και έχουμε διαμορφώσει μέσα στην ιστοσελίδα μας δύο πυλώνες με το πρόγραμμα Help the People που λέει θέλω να βοηθήσω και θέλω βοήθεια. Στο θέλω να βοηθήσω λοιπόν έχουν μπει πάνω από 250 εθελοντές, κυρίως ανθρωπιστικών επαγγελμάτων. Κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, ψυχωτές, ενδυναμωτές, ψυχίατροι, οι οποίοι μας λένε πόσο χρόνο μπορούν να διαθέσουν την εβδομάδα ή πόσα περιστατικά μπορούν να λάβουν εθελοντικά. Και από την άλλη έχουμε το θέλω βοήθεια. Στο θέλω βοήθεια λοιπόν μπαίνει μια γυναίκα που κακοποιείται, που έχει προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας, ένας έφηβος που μελαγχολεί, μια γυναίκα που έχασε το σύζυγό της και ξαφνικά έχει ανοίξει γίνα την καταπιή και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Σε αυτό λοιπόν εμείς έχουμε ενώσει αυτούς που θέλουν βοήθεια με αυτούς που θέλουν να βοηθήσουμε, με αυτούς που θέλουν βοήθεια. Και αυτό δουλεύει ήδη, είναι ένα πρόγραμμα εξαιρετικό και ο κάθε ένας εθελοντής από εμάς που αναλαμβάνει ένα τέτοιο περιστατικό το διαχειρίζεται εντελώς δωρεάν για 3 μήνες. Και όχι με την έννοια της ανώνυμης τηλεφωνικής γραμμής, ξέρετε, γεια σας, πείτε μου το πρόβλημά σας και σε 5 λεπτά σας ξεφορτώθηκα. Βγαίνει μέσω Zoom, μέσω WhatsApp, μέσω Messenger, τον βλέπει και κάνει κανονικές συνεδρίες για 3 μήνες. Εντελώς δωρεάν. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη δουλεύει. Έχουμε λοιπόν ήδη μια μεγάλη φουρνιά εθελοντών εξαιρετικά έτσι ενδιαφέρουσα. Έχουμε λοιπόν μετά τα προγράμματά μας, ας πούμε στον απόδημο ελληνισμό. Υπάρχουν 15 άτομα τα οποία δουλεύουν νυχθημερών προκειμένου να οργανώσουμε τα δίκτυα μας στο εξωτερικό. Στόχος μας είναι τα δίκτυα της Help Ελλάς να είναι σε κάθε ήπειρο, σε κάθε κράτος, σε κάθε πόλη, που να μπορούν να αλληλεπιδρούν με τους Έλληνες που φτάνουν εκεί, είτε για εκπαίδευση, είτε για εργασία, είτε για θέματα υγείας, αλλά ταυτόχρονα και εμείς να τους ενισχύουμε όταν έρχονται στην Ελλάδα. Υπάρχουν ομάδες που δουλεύουν αυτή τη στιγμή πάνω στην πολιτική προστασία με καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης. Έχουμε δημιουργήσει το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Εθελοντών, το οποίο προτείνουμε στην πολιτεία να το ενσωματώσει πάνω στο Εθνικό Κέντρο, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, διότι το κράτος, η πολιτεία, όταν υπάρχει μια διαχείριση κρίσης, εποπτεύει και καθοδηγεί τις επιχειρησιακές δυνάμεις, τους πυροσβέστες, τα ενέργεια μέσα, την αστυνομία. Δεν υπάρχει κανένας που συντονίζει τους εθελοντές. Θα τους πει: μην πάτε εκεί, προσέξτε αυτό. Έχουμε ανάγκη που βοήθεια από εκεί. Θέλουμε νερά εκεί. Δεν μπορεί να έρθει το κράτος να πει: θέλουμε νερά εκεί. Εμείς οι εθελοντές όμως μπορούμε να το πούμε. Έχουμε δημιουργήσει με το ΙΝΚΑ, με τη Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, την Ελλάς Help Bank, την Τράπεζα Ανθρωπιστικής Βοήθειας, η οποία έχει σαν στόχο. Τράπεζα Ανθρωπιστικής Βοήθειας έχει σαν στόχο να υπάρχει φυσική αποθήκη και ηλεκτρονική αποθήκη.
όπου θα μπορούν οι εταιρείες μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αλλά και πρόσωπα να προσφέρουν ό,τι θέλουν, κυρίως από τρόφιμα, διένδυσης, παροχή υπηρεσιών, και αυτό θα γίνεται με απόλυτη διαφάνεια. Ταυτόχρονα τη στιγμή που θα καταθέτει κάποιος αυτό θα βγαίνει στον αέρα, στο πόρταλ αυτό της τράπεζας, και αυτή η τράπεζα θα βοηθάει συλλογικότητες, θα βοηθάει εθελοντικές οργανώσεις, θα βοηθάει συλλόγους. Δηλαδή, αν ας πούμε, ένας σύλλογος πολυτέκνων μας ζητήσει μια βοήθεια, δεν θα την προσφέρουμε στο σύλλογο και ο σύλλογος θα τη δώσει στα μέλη του. Θα ενισχύουμε τις δομές των Δήμων, τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και τα παντοπολία, και κυρίως θα είμαστε πανέτοιμοι να βοηθάμε εκεί που χρειάζεται, γιατί την είδαμε την ανάγκη αυτή, όταν υπάρχουν φυσικές καταστροφές. Θέλουμε δηλαδή να είμαστε αρρωγή της πολιτείας, της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, και να μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι, οργανώνοντας ένα ολόκληρο πλαίσιο προετοιμασίας, έτσι ώστε όταν συμβαίνουν κρίσεις να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι. Είναι ένα τεράστιο έργο, το οποίο σαφώς. Η χρηματοδότηση πού θα υπάρχει? Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πάρει καμία απολύτως χρηματοδότηση. Με έχουν ρωτήσει πάρα πολύ τι γίνεται με χρηματοδότηση. Σαφώς ένας φορέας έχει ανάγκη από ίδιους πόρους. Έχει ανάγκη να δημιουργεί πλαίσια αυτοχρηματοδότησης. Σαφώς και ο στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε πόρους, διότι καμία οργάνωση δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς πόρους, είτε μέσα από χορηγούς, είτε μέσα από προγράμματα, από ευρωπαϊκούς πόρους, ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε μέσα από ΕΣΠΑ, γιατί άλλο οργανώνω τον εθελοντισμό, άλλο κάνω εθελοντισμό. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ένας φιλόδοξος οργανισμός, ο οποίος επειδή είναι ολιστικός, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, εμείς δεν έχουμε μία κατεύθυνση, κάνουμε όλα τα πεδία. Άλλοι εργάζονται στα αδέσποτα ζώα, άλλοι εργάζονται στην πολιτική προστασία, άλλοι εργάζονται στα ΑΜΕΑ, άλλοι εργάζονται στην τρίτη ηλικία, εργάζονται, προσφέρουν υπηρεσίες. Απλά όλο αυτό δεν μπορεί να βγει και εθελοντικά μόνο, διότι το λέω και πολλές φορές σε κάποιους, λέω οι εθελοντές δεν είναι κάποια μαγικά πρόσωπα που έχουν έρθει, δεν είναι εξωγήινοι. Είμαστε οι άνθρωποι που επιβιώνουμε όλοι, έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε τις δράσεις μας. Απλά για να βγει αυτό, κάποιοι περιορίζουν τον ελεύθερο χρόνο τους πάρα πολύ για να μπορέσει να βγει όλη αυτή η δουλειά. Έχουμε σχεδιάσει λοιπόν όλο αυτό, ένα πολυδιάστατο έργο, πολύ μεγάλο, αλλά πιστεύουμε ότι θα βρεθούν και οι χορηγοί, και με τρόπους που θα δώσουμε τη δυνατότητα σε πολλούς, με μικρή βοήθεια, και εκεί θα χρειαστούμε τον ελληνισμό όλου του κόσμου, να μπορούμε να δημιουργήσουμε πόρους με απόλυτη διαφάνεια. Εμείς δεν περιμένουμε το κράτος να μας ελέγξει όπως προβλέπει το νέο νομοσχέδιο. Πιστεύω ότι είναι ένα λεπτό σημείο το θέμα της διαφάνειας. Και γι' αυτό, όταν λέω διαφάνεια, παραδείγματος χάρη, εννοώ ότι θα πω ένα απλό παράδειγμα. Κάμια φορά γίνονται διάφορες εκδηλώσεις και λέει μέρος των εσόδων θα πάει για τους σεισμόπληκτους, θα πάει εκεί κτλ. Εγώ πιστεύω κάτι πολύ καθαρό. Λες τον άλλον ότι κάνω μια συναυλία και υπάρχει ένα εισιτήριο 10 ευρώ. Πες τον άλλον καθαρά ότι τα 3 ευρώ θα πάνε εκεί. Τα υπόλοιπα είναι για τα έξοδα. Να ξέρει ο άλλος τι είναι αυτό που, δηλαδή, τι είναι αυτό που κάνεις. Ζητάς ένα ευρώ. Πες ότι τα 30 cents είναι για τις ανάγκες του οργανισμού και τα 70 θα πάνε εκεί. Με απόλυτη διαφάνεια μαζέψαμε αυτά τα χρήματα και πήγαν εκεί. Ένα, δύο, τρία. Όταν ο κόσμος νιώσει ότι δουλεύεις με διαφάνεια, που δεν την επιβάλλει κανείς, την επιβάλλεις μόνο στον εαυτό σου, τότε ο κόσμος θα έχει την αίσθηση, διότι βγαίνουν διάφορες πολλές φορές οργανώσεις που λένε μόλις γίνει ένα σεισμός, μια φωτιά, στηρίξτε τον φορέα τάδε. Εγώ πιστεύω λοιπόν στην απόλυτη διαφάνεια, σε αυτό, με ξεκάθαρους όρους. Ναι, χρειάζονται πόροι για να δουλέψουν αυτοί οι φορείς. Είναι επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικές. Τι σημαίνει μη κερδοσκοπικές? Μπορούν να έχουν μια δραστηριότητα όπως οι κανονικές επιχειρήσεις, να έχουν εργαζόμενους, αλλά δεν μπορούν να διανέμουν κέρδη. Όπως οι Κινσέπ, οι οποίες πρέπει να επιστρέφουν ένα μέρος της υπεραξίας τους στην κοινωνία. Οι αστικές μη κερδοσκοπικές απλά δεν διανέμουν κέρδη. Δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι φέτος έχουμε στην άκρη 300.000. Πρέπει. Η μορφή της Ακαδημίας. Είναι ΑΜΚΙ, είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Άρα λοιπόν ο στόχος είναι να παράγεις έργο, δεν είναι ο στόχος να δημιουργήσεις κέρδη. Μπορείς να δημιουργήσεις θέσεις εργασίας. Στο εξωτερικό πρέπει να πούμε ότι το 6 με 7% του ΑΕΠ παράγεται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Δηλαδή δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Μπορείς να έχεις δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι είναι άλλο να προσφέρω εθελοντισμό. Παραδείγματος χάρη, ένας κοινωνικός λειτουργός που θα πει ότι μπορώ μία ώρα την εβδομάδα να προσφέρω εθελοντισμό, δύο ώρες. Αλλά αν προσφέρει 8 ώρες την ημέρα, δεν είναι εθελοντισμός, είναι κανονική εργασία. Είναι δύο πράγματα εντελώς διαφορετικά. Πρέπει να τα καταλάβει ο κόσμος και να αντιληφθεί ότι για να δουλέψουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να έχουν πόρους. Και εκεί έρχεται τώρα, έρχονται οι χορηγοί, έρχονται τα ιδρύματα, έρχεται η εταιρική κοινωνική ευθύνη, η οποία αξιολογεί τις προτάσεις που δέχεται, αξιολογεί ποιοι είναι οι φορείς, αξιολογεί τα πρόσωπα, γιατί δεν είναι μόνο οι φορείς, είναι και τα ίδια τα πρόσωπα, πόσο αξιόπιστα είναι και κατά πόσο έχουν και μακροχρόνια προγράμματα, γιατί θα έλεγα ότι η κρίση της πανδημίας και ο κορονοϊός άλλαξε πολλά πράγματα.
Δηλαδή επαναϊεραρχήσαμε πολλά πράγματα από την αρχή. Οπότε νομίζω ότι αυτό που έχει μεγάλη αξία της οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών είναι να χαράζουν προγράμματα από κάτι, ολοκληρωμένα. Από, συγγνώμη, να πω κάτι καθημερινό. Τουλάχιστον από το 19 το βλέπω, δηλαδή με όλα τα μέσα. Σιγά σιγά η οικονομική κρίση, μετά έρθει η πανδημία, πλέον να γυρίζουμε στο μετρό, στο λεωφορείο και να λέμε μια κουβέντα στο διπλανό μας που παλιότερα δεν το κοιτάζαμε καν, όχι στα μάτια, ούτε καν το κοιτάζαμε. Ξαναθυμηθήκαμε τον άνθρωπο. Επειδή έχουμε το ίδιο θέμα και άρχισαμε να συζητάμε λίγο για το θέμα της καθημερινότητας, πάνω σχάρη τώρα που είναι η πανδημία. Και το βλέπω αυτό, δηλαδή να ήθελα να πω ένα στατιστικό σε ένα μήνα, περισσότερους ανθρώπους, έστω και μία κουβέντα. Να πω ένα παράδειγμα. Να θεωρείται παράξενο το ότι γυρνάς και το μιλάς, γιατί έχω τύχει και τέτοια περίπτωση. Δεν μου μίλησε αυτό. Όχι, έχει αλλάξει αυτό και πρέπει να πω και κάτι άλλο εδώ, ότι ο εθελοντισμός είναι πολύ σημαντικός στις τοπικές κοινωνίες. Και εδώ θα παίξει καθοριστικό ρόλο η τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε δημιουργήσει το Εθνικό Δίκτυο Πόλεων Εθελοντισμού, το Εθελόπολης. Άλλο πρόγραμμα που έχει σχέση με τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ λοιπόν, σιγά σιγά, με επαφή καθημερινή με δημάρχους από όλη τη χώρα, ήδη έχουμε ξεκινήσει σιγά σιγά να προσφέρουμε υπηρεσίες συμβουλευτικές. Έχουμε μια εφαρμογή η οποία δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να μπορεί να διαχειρίζεται, να ελέγχει, να συντονίζει τους εθελοντές όταν υπάρχει ανάγκη. Αλλά και ταυτόχρονα προσφέρουμε εκπαίδευση. Η τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται τον εθελοντισμό και ο εθελοντισμός χρειάζεται την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί στις τοπικές κοινωνίες είναι που χρειαζόμαστε πολλές φορές την ίδια, την έχουμε την ανάγκη. Ας πούμε στα νησιά αυτή την περίοδο, το χειμώνα, εγώ είμαι από την Πάτμα. Οι γονείς μου μένουν εκεί, είναι υπερήλικες. Καταρχήν, έχουμε κάνει ένα αφιέρωμα στην ιδιαίτερη πατρίδα σας από εδώ. Ναι. Και με συγγενήσεις από ό,τι ανακαλύψαμε. Πολύ ωραία. Την οικογένεια Καμπιεράκη. Τους πολλούς χαιρετισμούς μας στον Αντώνη και στον Γιώργο, στον γιο και πατέρα, αλλά και στον παππού, τον Μάρκο. Τον Μάρκο. Ναι, είναι αγαπημένα ξαδέρφια. Τον Γιώργο τον λέω αξά. Το αξάδερφος είναι αξά. Είναι αγαπημένα ξαδέρφια και είμαστε Γιώργηδες Γαμπιεράκηδες και οι δύο. Έχω τη χαρά και έχω επισκεφτεί και το νησί και είναι εδώ. Λέω λοιπόν ότι το χειμώνα οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι ζουν μόνοι τους, απομονωμένα, πολλές φορές δεν είναι στη γειτονιά, έχουν ανάγκη από... Δεν μπορεί ένας δήμος από μόνος του να αρκεί, να μπορεί να τους συνδράμει. Έχει λοιπόν ξεκινήσει στην Πάτμο μια πρώτη προσπάθεια να δημιουργηθεί πιλωτικά το πρόγραμμα Help Ελλάς Εθελοντές Γειτονιάς Πάτμο. Όπου θα μπορούν καταρχήν να καταγράψουν τα αμαία, τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, να τους παίρνουν ένα τηλέφωνο, τι κάνεις Κυριάννη, πώς είσαι εσύ, να περάσουν, να τους δουν, να τους βοηθήσουν. Είναι σημαντικό στα μικρά νησιά να διαμορφωθούν ομάδες 10, 15, 20 ενεργών πολιτών, οι οποίοι ουσιαστικά μετατρέπονται σε εθελοντές, γιατί ο ενεργός πολίτης μπορεί να γίνει εθελοντής και ο εθελοντής είναι ενεργός πολίτης. Είναι δύο αλληλένδετες έννοιες. Είναι σημαντικό είναι αυτό. Που αφορούσε τι? Αυτές τις έννοιες, δηλαδή είναι του ενεργού πολίτη ή του εθελοντή ή του ανώνυμου εθελοντή. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο ανώνυμος εθελοντής είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα νιώσει το δέος του προβλήματος της φύσης, κυρίως την αντίδραση ενός σεισμικού φαινομένου, σε φωτιά, σε πλημμύρα, και δεν θα σκεφτεί τίποτα, θα ορμήσει να βοηθήσει, να συνδράμει, και σε αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε εξαιρετικά αντανακλαστικά, πρέπει να το πούμε. Σαν φιλή, σαν έθνος είμαστε εξαιρετικοί. Γι' αυτό και λέμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από γνώσεις, διότι όταν πάει κάποιος στη φωτιά, χωρίς να γνωρίζει, μπορεί να καεί. Αν πάει κάποιος να δώσει πρώτες βοήθειες σε κάποιον και δεν γνωρίζει πρώτες βοήθειες, αν δεν ξέρει να κάνει, να προσφέρει, ας πούμε, τη δυνατότητα να τον βοηθήσει μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, να προσφέρει πρώτες βοήθειες, το φιλί της ζωής που λέμε, μπορεί να του κάνει ζημιά. Χρειάζονται γνώσεις. Σε όλα τα πράγματα χρειάζονται γνώσεις. Έχουμε πρόσφατο παράδειγμα. Γυναίκα ζαλίστηκε για κάποιους λόγους, έπεσε στο Κηφισό. Και πώς συνάνθρωποι μας την ακούσαν, σώθηκε η γυναίκα. Τελευταία στιγμή κινδύνευσε σοβαρά κάποιο πνιγμό. Από αυτή τη θέση είχαμε από την ομάδα διασώσεων, όπου μας έλεγε το εξής, ότι είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη αυτογραμμή, 15.000 και με ελάχιστους ναυαγοσώστες.
ελάχιστον αμαγωσώστες και με τις περισσότερες πληγμούς. Δυστυχώς. Είναι και φοβερό. Θα κάνω ένα black humor. Και ας με συγχωρέσετε για αυτό το πω. Η γείτονα χώρα δεν χρειάζεται να σκεφτεί κάτι εχθρικό να κάνει προς εμάς, αρκεί να μας δώσει διακοπές, θα πληγούμε μόνοι μας. Ή τα δυστυχήματα που συμβαίνουν σε μια χρονιά, λόγω ταχύτητας και άλλων αιτιών, φτάνει να χαθεί σημαντικό μέρος. Έτσι είναι. Έτσι. Θα πω μια παρατήρηση που έκανε ο νέος υπουργός πολιτικής προστασίας κλιματικής αλλαγής, ο κύριος Τηλιανίδης, ο οποίος είναι ένας υπουργός ο οποίος φαίνεται ότι είναι φωτισμένος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμπειρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανέφερε ένα παράδειγμα πριν λίγες μέρες, ότι η Αυστρία, που είναι μια αντίστοιχη χώρα περίπου σε πληθυσμό με εμάς, έχει σε αναντιστοιχεία με την Ελλάδα, όπου έχουμε 5.000 περίπου εκπαιδευμένους εθελοντές δασοπυροσβέστες γενικώς στην πολιτική προστασία, έχει αντίστοιχα εκπαιδευμένους 250.000. Θέλω να πω, είναι τεράστια η αναντιστοιχεία που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή μιλάει για εκπαίδευση πολιτών και μιλάει για τη δημιουργία της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας, εμείς πιστεύουμε απόλυτα ως Ακαδημία Εθελοντισμού ότι εκτός από το θέμα των εθελοντών και των ενεργών πολιτών, υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση των πολιτών. Δηλαδή, οι πολίτες πρέπει να ξέρουν, ας πούμε, αν βρεθούν σε μια πλημμύρα, τι κάνουν. Αν βρεθούν σε ένα σεισμό, τι κάνουν. Ακόμα, αν ρωτήσει, υπάρχουν λανθασμένες απόψεις ότι κάνουν στο σεισμό. Ρωτήστε 100 οικογένειες, κάντε ένα γκάλωπ εδώ στη Νέα Σμύρνη, αν έχουν ένα κουτί πρώτο βοηθειών, αν ξέρουν τι πρέπει να έχουν στο σπίτι τους. Δηλαδή, έχουμε πολλή δουλειά. Έχουμε πολλή δουλειά που πρέπει να κάνουμε στην ευαισθητοποίηση. Δηλαδή, μέσα στη νύχτα, αν γίνει ένα μεγάλο σεισμό, τι πρέπει να έχουμε, ότι πρέπει να έχουμε φορτιστή, ότι πρέπει να έχουμε φακό, ότι πρέπει να έχουμε ξηρά τροφή, ότι αν απομονωθούμε για λίγο καιρό. Να ξέρουμε επίσης με τους Δήμους τα τοπικά σχέδια πολιτικής προστασίας. Πού θα βρεθούμε, αν έχουν πέσει όλες τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Ποια θα είναι τα σημεία που θα μαζευτούμε. Δηλαδή, χρειάζεται εκπαίδευση. Ο πληθυσμός χρειάζεται εκπαίδευση. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και από τα σχολεία και ενήλικες. Ότι ακόμη και από το σχολείο, πίσω χρόνια, κάποιοι φωτεινοί άνθρωποι, παύλα δάσκαλοι και καθηγητές, είχαν τη διάθεση τα σχολεία, οι διευθυντές των σχολείων, να τολμήσουν, τώρα για δεκαετία 70-80, φωτεινοί άνθρωποι, όπου για μία ώρα λέει θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Μας μιλήσει κάποιος, φέραμε από την τότε ΔΕΗ να μας εξηγήσει. Είναι το ρολί ασφαλείας. Μάθε ένα παιδί τι σημαίνει ηλεκτροπληξία. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία πρέπει να αποτελέσουν μέρος της ζωής μας. Για το κουτί με τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να υπάρχει στο σπίτι. Νομίζω αυτά σιγά σιγά έχουν χαθεί. Και δεν είναι θέμα κόστους. Είναι θέμα ουσίας. Γι' αυτό και λέμε ότι πολλές φορές δεν αρκεί η κλασική εκπαίδευση. Χρειαζόμαστε, έχουμε ανάγκη από παιδεία, έχουμε ανάγκη, εκεί είναι που έρχονται οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πολλές φορές και καλύπτουν πολλές φορές κενά της πολιτείας. Δηλαδή, καλύπτουν κενά, γιατί πολλές φορές δεν μπορούν να καλυφθούν και οικονομικά όλα αυτά μέσα από θέματα προσλήψεων. Αλλά λέω ένα παράδειγμα, οι άνθρωποι που είναι στα νοσοκομεία, οι ογκολογικοί ασθενείς, ξέρετε πόσο μεγάλη ανάγκη έχουν από ανακουφιστική φροντίδα. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει τεράστια ανάγκη. Λοιπόν, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι αυτοί που θα τρέξουν, θα βοηθήσουν. Όλα αγγίζεται δέστα σημεία, γιατί τώρα κάνω μια παρένθεση, ζητώ συγγνώμη. Ο καθένας μας έχει τύχει να βρεθεί είτε μακριά από μας, είτε τον αυτού ή συγκοινωνικό του πρόσωπο σε ένα νοσοκομείο κάποια φορά στη ζωή του. Υπάρχει μια μαύρη οικονομία που συντηρείται χρόνια, γιατί το ελληνικό κράτος, ασχέτως κυβερνήσεων, έχει τη θέληση να ελέγξει τις λεγόμενες αποκλειστικές νοσοκόμες που δεν είναι αποκλειστικές νοσοκόμες, στοιχειοδός δεν ξέρουν τα βασικά πράγματα. Μαύρη εργασία, και έχω παράδειγμα που είχαμε συγκεκριμένο μας πρόσωπο στον Ευαγγελισμό και μιλάω περιφή και καταγγελία και όποιος έρθει ας με διαψεύσει. Και τα ξημερώματα κάνει ντου η αστυνομία και όλες αυτές οι κυρίες εξαφανιστήκανε σε ντετέ χρόνο από όπου μπορείτε να φανταστείτε σαν τους ποντικούς. Και έχουμε και παραδείγματα πρόσφατα βίας μιας τέτοιας κυρίας, ηλικιωμένη, ηλικιωμένος ήταν,
Επειδή ο άνθρωπος δεν μπορούσε και είχαμε ψηλοβαρμό, είχαμε βιοπραγία. Δεν υπάρχει καταγραφή. Εδώ υπάρχει κατάλογος στα νοσοκομεία με τις αποκλειστικές. Εντάξει, εκεί είστε ένα ιδιαίτερο θέμα. Θα έλεγα, ας μην μείνουμε σε αυτό στο κομμάτι του εθελοντισμού. Ναι. Αλλά υπάρχουν πολλά θέματα στο κομμάτι της υγείας, της εκπαίδευσης, και ας μείνουμε ιδιαίτερα σε αυτήν την ευαισθησία την εκπαίδευση. Και μου είπατε κάτι πολύ ωραίο, ότι να ξεκινήσουμε από τις μικρές ηλικίες. Η επένδυση από εκεί πέρα ξεκινήσει. Η επένδυση, μιλάω για λέξη επένδυση. Η εκπαίδευση στις μικρές ηλικίες αποτελεί επένδυση. Μήπως και θα δούμε το να μάθουν τα μικρά παιδιά, να μάθουν τα μικρά παιδιά την ενσυναίσθηση. Να μάθουν τα αγόρια πώς να φέρονται στα κορίτσια. Αυτό το πρόβλημα που έχει συμβεί στη χώρα που μιλάμε όλη αυτή τη στιγμή, πώς θα το αντιμετωπίσουμε και έχουμε μείνει με ανοιχτό το στόμα έκθαμβοι, πρέπει να ασχοληθούμε από τις παιδικές ηλικίες, από τις τρυφερές ψυχούλες των παιδιών. Η ενσυναίσθηση. Έρχομαι στη θέση του άλλου. Πώς νιώθει ο άλλος. Η ομαδικότητα. Η ελληνική κοινωνία έχει μάθει τα παιδιά της χρόνια να είναι ανταγωνιστικά. Πώς θα γίνεις καλύτερος μαθητής από τον άλλον, όχι καλύτερος μαθητής, πώς θα πάρεις καλύτερο βαθμό από τον άλλον. Δεν υπάρχει έννοια της ομαδικότητας. Δεν υπάρχει έννοια της συνέργειας. Να σας πω κάτι. Ξέρω ότι μεταξύ των εθελοντικών οργανώσεων πολλές φορές υπάρχει δυστυχώς ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Αφού όλοι ξεκινάμε με τη διάθεση να προσφέρουμε, γιατί δεν μπορούμε να συμπορευτούμε, γιατί δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Είναι φοβερό αυτό που έχουμε στην Ελλάδα, ότι δεν μπορούμε να συνεργαζόμαστε, δεν μπορούμε να συνυπάρχουμε. Εμείς, ας πούμε, έχουμε μια. Να ολοκληρώσω υπάρχει λίγο κάτι. Υπάρχει δυσκολία του μαζί. Ναι, υπάρχει πάρα πολύ δυσκολία του μαζί. Πιστεύουμε ότι αν κάποιος κάνει κάτι καλά, δεν χρειάζεται να έρθουμε να προσπαθήσουμε να το κάνουμε εμείς. Δηλαδή, εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία. Αν κάνεις κάτι καλά, έρχομαι και σου λέω ότι θες να το κάνουμε μαζί ή μπορεί να μας βοηθήσει να το κάνουμε μαζί. Δεν χρειάζεται να ξανακαλύψω τον τροχό από την αρχή για να πω το έκανε η Ακαδημία ή το έκανε ο Γιώργος. Δεν μιλάω ποτέ για το προσωπικό μου. Μου αρέσει να μιλάω για την Ακαδημία, για τη Help Ελλάς. Και μάλιστα λέω ότι σε λίγους μήνες, το Φεβρουάριο, μπαίνω στα 60 μου. Φιλοδοξία μου είναι, αν είμαι καλά, μέχρι τα 70 μου, να πω ότι θα φτιάξουμε κάτι, έναν οργανισμό, ένα φορέα που θα είναι στη διάθεση των Ελλήνων. Θα είναι για τους Έλληνες. Δεν με ενδιαφέρει ως φυσικό πρόσωπο να κάνω πράγματα. Με ενδιαφέρει απλά να βοηθήσω μέσα από τις γνώσεις μου, μέσα από την εμπειρία μου, στον χώρο της επικοινωνίας, στον χώρο του management, στον χώρο του marketing, να οργανώσουμε κάτι και να βρεθούμε ωραίες μονάδες σε όλη την Ελλάδα που θα γίνουμε χρήσιμες ομάδες. Γιατί υπάρχουν ωραίοι άνθρωποι, απλά θα έλεγα ότι μερικές φορές είναι λίγο απομονωμένοι και λίγο απογοητευμένοι. Αισθάνονται ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να τους προσφέρει ένα όραμα να κινητοποιηθούν. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Μερικές φορές λείπει το κίνητρο. Ακριβώς. Και νομίζω ότι λείπει το κίνητρο και η συμβουλευτική. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λέει, ξέρεις, θα ήθελα να κάνω κάτι, αλλά δεν ξέρω πού να πάω, πού να απευθυνθώ. Εμείς θέλουμε να προσφέρουμε συμβουλευτική ακόμη και στους πολίτες. Να τους πούμε, ξέρετε κάτι, αυτό που θέλετε μπορεί να σας το προσφέρει εκείνος ο φορέας. Δεν πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Η ζωή είναι τόσο μικρή και ο κορονοϊός μας έκανε να δούμε ανθρώπους να πληγωθούμε, να φεύγουν από τη ζωή σε νέα ηλικία. Δεν αξίζει τον κόπο να έχουμε μεταξύ μας τέτοια συναισθήματα. Είχε πει κάποιος διεθνής ομιλητής σε ένα πάνελ ότι όταν κάποιος κάνει κάτι πάρα πολύ καλά, κάντο κι εσύ. Αφού το κάνει και έχει αποτέλεσμα. Κάντο μαζί του. Συνεργάσου μαζί του. Δεν έχεις ανάγκη να το ξανακάνεις από την αρχή. Δηλαδή, εγώ όταν βλέπω κάποιον που κάνει κάτι καλά, του λέω: ξέρεις, μπορούμε να το κάνουμε μαζί. Μπορούμε να συνεργαστούμε. Μην προσπαθείς να του βάλεις τρικλοποδιά γιατί αυτός κάνει κάτι. Εντάξει, είναι φοβερό αυτό. Και θα έλεγα, είναι ένα μήνυμά μου κυρίως στις εθελοντικές οργανώσεις, ότι δεν πρέπει να έχουν αυτό το στοιχείο του ανταγωνισμού μεταξύ τους. Πρέπει να χαίρεται ο ένας με την επιχείρηση του άλλου και όλοι μαζί να αλλάξουμε τη χώρα αυτή, γιατί είμαστε λίγοι. Επιμένω σε αυτό. Είμαστε λίγοι και πρέπει ο καθένας να ενεργοποιείται, να αφυπνίζεται και να καταλαβαίνει ότι έχει ένα μερίδιο ευθύνης για ό,τι συμβαίνει στη χώρα. Και μια και μιλήσατε κάποια στιγμή για την πολιτική, θα σας έλεγα το εξής, ότι υπάρχουν πολλοί πολίτες που είναι απογοητευμένοι από την πολιτική των πολιτικών. Μπορούμε να κάνουμε όμως πολιτική των πολιτών, γιατί αυτό που κάνουμε εμείς είναι πολιτική των πολιτών. Οι ενεργοί πολίτες, οι πολίτες που ασχολούνται με τον εθελοντισμό, κάνουν πολιτική στη βάση της ίδιας της κοινωνίας, της ζωής. Δεν αρκεί απλά να ψηφίζουμε, να το πω έτσι, στις τοπικές κοινωνίες, ένα δημοτικό σύμβουλο, μια δημοτική παράταξη, έναν δήμαρχο. Μπορούμε να είμαστε και ενεργοί πολίτες και μέσα στην καθημερινότητά μας, στο Δήμο μας, και να πούμε: ξέρεις, Δήμαρχε, μπορώ να σε βοηθήσω εκεί αυτές τις ώρες και να συμβάλλω σε αυτό. Και εγώ θα γίνω καλύτερος άνθρωπος και θα βοηθήσω και την περιοχή μου να πάει καλύτερα. Έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε, να διαμορφώσουμε μια διαφορετική κοινωνία. Έτσι θα γίνουμε καλύτεροι. Εγώ να σας πω ότι η πόρτα της εκπομπής θα είναι πάντα ανοιχτή. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Είτε για τους συνεργάτες σας, είτε για τους πρώτους
εκπαιδευόμενους που θα ήθελα να δουν πώς είναι μια εκπομπή. Πολύ ωραία. Και θα ήταν μεγάλη μας χαρά. Θα χαρώ στην εκπομπή που θα κάνεις για τον απόδημο ελληνισμό να έρθω με την κυρία Αντιγόνη Ωρεοπούλου, που είναι υπεύθυνη του απόδημου ελληνισμού. Και να έρθουμε να συνεργαστούμε, να δώσουμε το μήνυμά μας. Γιατί είναι ωραίο. Ο ελληνισμός είναι αδιαίρετος. Ο ελληνισμός είναι ένας και ενιαίος. Δεν έχει πατρίδα, δεν έχει γεωγραφία. Ξέρετε τι. Που τα τελευταία χρόνια αρχίζω και έχω μια επαφή με συλλογικότητες στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στην Ολλανδία, στη Γερμανία. Πόσο διψάνε και προσπαθώ τα θέματα να είναι λίγο προσεγμένα, αλλά να έχουν και κάποιες στιγμές και το ψυχολογικό κομμάτι. Σίγουρα. Που στην αρχή δίλιαζα και βλέπω ότι αρχίζει και υπάρχει ζήτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Σήμερα το πρωί μιλούσα με κάποιον φίλο μου στην Αμερική και ήταν αργά εκεί και τα λοιπά και είπαμε ότι η έννοια του να βοηθήσουν οι Έλληνες του εξωτερικού, οι απόδημοι Έλληνες, τους Έλληνες στην Ελλάδα, να κάνουμε πράγματα κυρίως στα μικρά νησάκια μας, γιατί το Αιγαίο μας, να πούμε ότι θα έχει και δυστυχώς θα διέρχεται πάντοτε εθνικούς κινδύνους με τους γείτονες που έχουμε δυστυχώς και δημιουργεί μια εθνική ευαισθησία. Όμως πάνω στην κουβέντα μου βγήκε κατά λάθος αυτό και είπα: αγαπάμε το Καστελόριζο, αλλά και αυτοί οι 100 Έλληνες που είναι, ας πούμε, στο Μεξικό, που είναι σε μια περιοχή, σε περιοχές διάφορες του πλανήτη, που είναι μια ομάδα 50, 60, 70 άτομα που προσπαθούν να κρατήσουν τον ελληνισμό, τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, και αυτοί ένα Καστελόριζο είναι εκεί. Δηλαδή ο καθένας προσπαθεί να κρατήσει τις πύλες του ελληνισμού, τα ήθη και τα έθιμα, να μην περάσουν στην 4η-5η γενιά και ξεχάσουν τα παιδιά ότι προέρχονται από την Ελλάδα, είναι ευθύνη της ελληνικής πολιτείας. Και πρέπει να πούμε ότι έχουμε μια γενική γραμματεία απόδειμου ελληνισμού εξαιρετική, με τον κύριο Γιάννη Χρυσουλάκη που κάνει εξαιρετικό έργο. Απλά πρέπει να έχει συνέχεια αυτό. Πρέπει να... Και γι' αυτό πιστεύω ότι η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών πρέπει να έχει να συνδράμει σε αυτή την κατεύθυνση και να ενωθεί με τους Έλληνες πολίτες του εξωτερικού για να προσπαθήσουμε να ενώσουμε δυνάμεις. Πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις. Αυτό ας είναι το μήνυμα της απόψινης βραδιάς. Κάτι θες να ρωτήσεις? Πριν κλείσουμε, τι ετοιμάζεται για το 2002. 2022. Ναι. Το 2022 είναι και ωραία χρονιά. Είναι η χρονιά με πολλά διάρκεια. Λοιπόν, το 2022 για μας, επειδή σήμερα έχουμε τα γενέθλιά μας τα 2 χρόνια, τα μωρά μπουσουλάνε συνήθως από τους 15 μήνες μέχρι τα 2 χρόνια. Εμείς λοιπόν τώρα έχουμε ξεκινήσει και μπουσουλάμε, οργανωθήκαμε. Είναι αλήθεια ότι ο κορονοϊός μας δυσκόλεψε, μας πήγε πίσω οργανωτικά. Εγώ θέλω να αναφέρετε και ονόματα συνεργατών σας. Μαζί με εσάς έχετε ένα δεξί, ένα αριστερό χέρι. Έχουμε πολλά. Πρόεδρος της Ακαδημίας Θελοντισμού είναι η Κορίνα Ιλιούτα, που είναι πρόεδρος του Θέλω, με μακρά εμπειρία και δράση στο χώρο της υγείας. Είναι πρόεδρος του Σικαρίδιο Ίδρυμα, ασχολείται κυρίως με τον χώρο των ΑΜΕΑ. Η Βιβί Ρέπα, ο Χρήστος ο Πετρέας, η Αντιγόνη Ωρεοπούλου, ο Βαγγέλης Πιτσούλης, η Ρένα Υποστολάκη, η Σοφία Χατζηνικολάου. Οι συνεργάτες είναι πάρα πολλοί σε διάφορους τομείς. Σύντομα θα αρχίζουν να αναφέρονται. Έχουμε τη Δήμητρα τη Γερογιάννη στη Θεσσαλονίκη, που έχει αναλάβει και το Εθνικό Δίκτυο. Έχουμε μια πλειάδα συνεργατών και χαιρόμαστε που κάθε μέρα γνωρίζουμε καινούριους ανθρώπους που έρχονται κοντά μας και λέει: θέλω και εγώ, θέλω να είμαι και εγώ κοντά σας. Βρίσκουμε τον τομέα που μπορούν να ασχοληθούν. Έχουμε τους πολλούς χαιρετισμούς και φαντάζομαι ότι θα τους γνωρίσουμε κάποια στιγμή. Φυσικά, κάποια στιγμή που θα σιγά σιγά θέλω να πιστέψω ότι το 22 ίσως ακόμα θα είναι μια χρονιά που θα μας ταλαιπωρήσει. Θα ήθελα να πιστεύω ότι το 23 θα είναι η χρονιά που θα απελευθερωθούμε, θα ξανασυναντηθούμε και σε μεγάλους χώρους, σε μεγάλες αίθουσες θα μπορέσουμε να κάνουμε. Ότι το καλοκαίρι του 22, δεν ξέρω γιατί, χωρίς να, δεν είμαι ειδικός, αλλά έχω μια αισιοδοξία σαν άνθρωπος ότι τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα. Προσοχή, αλλά θα είναι καλύτερα. Αυτό που μπορώ να πω ότι φέτος θα σηματοδοτήσει τη χρονιά τη δική μας είναι το πρώτο φεστιβάλ εθελοντισμού που θα διοργανώσει η Ακαδημία Εθελοντισμού. Το λέω πρώτη φορά το λέω. Θα γίνει σε έναν χώρο, περιμένω απλά την απάντηση του υπεύθυνου υπουργού. Θα γίνει σε έναν χώρο που θα σηματοδοτήσει τον εθελοντισμό σε ένα τοπόσημο από τα πιο σημαντικά της Αθήνας, όπου θα υπάρξει χώρος
για την τοπική αυτοδιοίκηση, για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, για τα σχολεία της χώρας από τα νηπιαγωγεία μέχρι τα πανεπιστήμια, τους συλλόγους, τις εθελοντικές οργανώσεις, θα είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Και επίσης ένα συνέδριο τριήμερο, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα να παρουσιαστεί όλο το φάσμα του εθελοντισμού μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, για να μπορούν να γίνουν όλες οι απαραίτητες ζυμώσεις που θα είναι χρήσιμες για τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Θα συζητήσουμε τα θέματα κάλυψης, γιατί το άλλο μας κομμάτι, το NSTV.gr, έχει τη δυνατότητα είτε τις αποστάσεις είτε ζώσεις να καλύψει οι μερίδες. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Θα μπορούμε να έχουμε και μια συνεργασία. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τους τηλεθεατές, γιατί εδώ έχεις τηλεοπτικό στούντιο, δεν είναι μόνο ραδιοφωνικό σταθμό. Τα έχεις κάνει όλα πλέον εξαιρετικά δομημένα. Να φέρουμε πιο κοντά τους συνανθρώπους μας σε αυτό που λέγεται και τεχνολογία, αλλά αναλύοντας κάθε φορά διαφορετικά θέματα, να δώσουμε έτσι ένα στίγμα στο κομμάτι του πολιτισμού, στο κομμάτι του εθελοντισμού, αλλά και στο κομμάτι της τουριστικής βιομηχανίας, που μην ξεχνάμε ότι χωρίς τον τουρισμό η χώρα δεν θα μπορούσε να σκεφτεί ένα σύν. Είπες τουριστική βιομηχανία, είμαστε ο πρώτος φορέας στον κόσμο που ενώνει τον εθελοντισμό με τον τουρισμό. Έχουν δημιουργήσει το πρόγραμμα Help Tourism. Πήραμε την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Να έρθετε και... να συζητήσουμε γι' αυτό, γιατί... Έχουμε... Εμείς πρέπει να κάνουμε ολόκληρη ενότητα. Εύρος δράσεων. Εύρος μεγάλο δράσεων. Έχουμε ξεκινήσει... Θεωρώ ότι... πριν 2 χρόνια... και ίσως και λίγο περισσότερο... από τις πρώτες εκπομπές... και ίσως από τους πρώτους σταθμούς... που είχαμε προνοήσει ότι... εκτός από το ότι αυτός ο τόπος είναι ευλογημένος, έχει τη δυνατότητα των διαφορετικών μορφών τουρισμού και μετά από λίγο καιρό κατατέθηκε νομοσχέδιο. Και έχουμε ξεκινήσει να αναλύουμε. Πρόσφατα μιλάγαμε για τον αλευθερικό τουρισμό και από αυτή τη θέση ο καλεσμένος μας έλεγε το εξής. 15.000 χιλιομετρική ακτογραμμή, έχουμε 15.000 και πλέον επαγγελματίες στην Αλία. Είναι πανεύκολο το να πάρεις την άδεια για τον αλευθερικό τουρισμό, μικρότερο το κόστος και όποτε θελήσει η Ελλάδα γίνεται το βασικό πρωτεύον προϊόν, αγροτικό προϊόν, γιατί ξεχνάμε, ωραία πώς θα αξιοποιείται και τα λοιπά, αλλά με την γενικότερη έννοια ο θαλάσσιος τουρισμός και ιδιαίτερα ο αλευθερικός έχει μεγάλη... Έτσι. Ο βιωματικός τουρισμός είναι το μέλλον στη χώρα. Δηλαδή να έρχομαι να απολαύσω εμπειρίες, όχι κλασικού τύπου, all inclusive κτλ, αλλά να συνδεθώ με την ελληνική φύση, με την ποδηλασία, με την ορειβασία. Την επόμενη Πέμπτη σας έχουμε μία έκπληξη. Πρώτον, την πρώτη θα είναι δίωρη εκπομπή, όπου την πρώτη ώρα θα παρουσιάσουμε μία παράση από εδώ, θα εξηγήσουμε και θα παρουσιάσουμε με την κυρία Ελένη Γερασιμίδου, και τη δεύτερη ώρα θα μιλήσουμε για τον γαστρονομικό τουρισμό. Άλλο κομμάτι, τεράστιο αυτό. Που νομίζω ότι ξεκινάμε μία σειρά εκπομπών και θα αναλύσουμε, γιατί θα έρθουν και επαγγελματίες ξεχωριστά κάτω από το γαστρονομικό τουρισμό, να μας πούν για τα τόσα προϊόντα που έχει η χώρα μας. Θα θέλαμε μήνες ολόκληρος. Παναγιώτη, έχεις ευαισθησίες, είσαι ένας καλός πατριώτης, ένας καλός Έλληνας που αγαπάς τη χώρα σου. Με αγγίζεις, γιατί έχουμε ταυτόσιμες αξίες, κοινούς κραδασμούς, και θα έλεγα ότι η χώρα μας είναι μια πλούσια χώρα σε ανθρώπους, σε φύση, σε δυνατότητες. Απλά πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι η εποχή του πώς θα βάλω το παιδί μου στο δημόσιο, να αρμέγουμε μια Ελλάδα η οποία άμα δεν ταΐζουμε φυσικά στο τέλος δεν θα αντέξει, πρέπει να περάσει ανεπιστρεπτή. Η χώρα έχει τεράστιους πρωτοπαραγωγικούς πόρους και νομίζω ότι πρέπει να τους αξιοποιήσουμε. Ήρθε η ώρα. Και αυτό που έχουμε πει, ότι κάποτε η κυρία Μαρία και η κυρία Αντιγόνη και η κυρία Άννα, έχουν πολλά στις εορτάσεις, έπρεπε να ενώσουν τα δωμάτια που είχαν και όχι να ανταγωνίζουν μία την άλλη, και η μία είχε τουαλέτα, η άλλη δεν είχε, άρα και των ερωτήσεων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.
από μία από τις ερωτήσεις. Και να μην παρατάμε πριν πολλά χρόνια τα χωράφια και λέγαμε ότι θα γίνουμε πλούσιοι σε μία νύχτα, ας φημούμε και ελληνικές ταινίες που ήταν προπομπή μιας τέτοιας κατάστασης. Και ας κάνουμε κινήσεις. Εδώ χρειάζεται η εκπαίδευση πριν ξεκινήσουμε μία... Εκπαίδευση, ποιότητα, κατάρτιση, επαγγελματισμός. Αυτό θέλει η χώρα. Και σε όλα τα παιδεία. Μην έχουμε το σκεπτικό ότι σε 3 μήνες θα βγάλω ότι σε 12. Και να μην σκεφτόμαστε ότι μπορώ σε 12 μήνες πίσω το προσωπικό θα προστοζεί, αλλά θα βοηθήσω και στο εθνικό εισόδημα. Και να αλλάξουμε τα δεδομένα. Αντί να έχουμε 3 μήνες τουρισμό για να ζούμε 12 μήνες, να έχουμε 12 μήνες τουρισμό και να ζούμε συνέχεια από τον τουρισμό, για να μπορούμε να μοιραζόμαστε την υπέροχη ελληνική φύση και το χειμώνα. Αυτή τη στιγμή στα νησιά, όποιος ζει, είναι τυχερός. Είναι εκπληκτική η φύση το χειμώνα στα νησιά. Απλά δυστυχώς υπάρχουν άλλες ανάγκες, άλλες υποδομές που δεν έχουμε. Δεν μπορεί οι μεγάλοι οίκοι να έρχονται να επενδύουν και λέω ένα παράδειγμα τελευταίο και θα κλείσουμε παραδείγματος χάρη στην λεωφόρο Συγκρού, βλέποντας την παραλιακή, την αθηναϊκή ριβιέρα αύριο που θα γίνει, μια Χάγιατ παραδείγματος χάρη να έρχεται να επενδύει. Κάτι βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι και δεν σταματήσαν μόνο στη λεωφόρο Συγκρού. Συνεχίζουν. Και συνεχίζουν στην Ελλάδα τις λεγόμενες κρίσεις που σιγά σιγά... Η Ελλάδα σιγά σιγά θα βγει, έχει δυνατότητα της προοπτικής, αρχίζουν να ασχολούνται άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν μακριά και στον χώρο της πολιτικής, θέλω να πιστεύω. Ήρθε η ώρα και η πολιτική και στην τοπική αυτοδιοίκηση και παντού να είναι οι managers μιας χώρας, οι managers ενός Δήμου. Και να μην είναι οι συνταξιούχοι που αποφασίζουν να γίνουν δημοτικοί σύμβουλοι. Ναι, ναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι απλά θέλουν να περνάνε τον χρόνο τους, πρέπει να υπάρχουν ικανότητες. Και θα έλεγα ότι όταν θα υπάρξει πλέον μια απλήρη αποκέντρωση, όπου θα ξέρει ο πολίτης ότι οι φόροι του διαχειρίζονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, τότε θα αντιληφθεί ότι δεν είναι θέμα να ψηφίζουμε μόνο το γνωστό μας, την κουμπάρα μας, τη φίλη μας, επειδή είναι όμορφη, αλλά αυτόν που είναι πιο χρήσιμος, που έχει γνώσεις, που μπορεί να βοηθήσει στην τοπική ανάπτυξη και στην τοπική ποιότητα ζωής. Η ποιότητα ζωής λοιπόν είναι ένα ζητούμενο και για τους εθελοντές και όλοι μαζί μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις για να δούμε μια καλύτερη ημέρα στη χώρα μας. Ας τελειώσουμε με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Σας καληνυχτούμε. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη. Μείνετε συντονισμένοι στο nstv.gr, nstv live.